Είμαστε εδώ μαζί με τον Ζαν-Λουί Καψαλάς, που ξέρετε ότι έχει αυτή την μαεστρία να παντρεύει το γαλλικό ταπεραμέντο ενός σεφ με την ελληνική κουζίνα, τις μυρωδιές της ελληνικής γης, αυτή τη μεσογειακή γεύση. Και να το πει ελληνικά. Έλα, αυτό είναι το ωραίο, το σταμάτα. Λοιπόν, θα δείξουμε ωραίες ελαφριές σαλάτες που νομίζω ότι Ζαν-Λουάκι, και λόγω υψηλής θερμοκρασίας και λόγω του ότι θέλουμε λίγο να προσέξουμε, είναι η εποχή που το ρίχνουμε στη σαλάτα όλοι. Ναι. Είναι βολικό και ωραίο, δηλαδή. Βασικά αυτό, δηλαδή. Σήμερα θα δείξουμε μια πολύ ελαφρύ, ουσιαστικά διαιτητική, και μία προς τα παιδιά. Ωραία, άρα μία με κοινόα για εμάς που θέλουμε να κάνουμε διατροφή. Ακριβώς. Και μία με μακαρονάκια. Και κοκκιέτς. Λοιπόν, και έχει φέρει και μια άλλη εδώ, μας έχει πάρει τα μυαλά. Λίγο πριν το διάλειμμα, ήμασταν με τέσσερα πυρούνια. Νιώκι, που ο κόσμος την αποφεύγει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, γιατί τα αποφεύγουν τα νιώκι? Γιατί το νιώκι, έχω προσέξει ότι. Εντάξει, δική μου παρατήρηση. Ότι δεν το τρώνε πάρα πολύ ο Έλληνας, αλλά είναι ένα ωραίο. Δηλαδή, είναι μακαρόνι με πατάτα ουσιαστικά. Mm-hmm. Πολύ νόστιμο ήταν. Είναι νόστιμο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Να δούμε πρώτα αυτή με την κοινόα, που είναι η πιο light, θέλει. Ναι, βέβαια, πάμε κοινόα. Να ξεκινήσουμε και μετά τη μακαρονοσαλάτα που αρέσει και στα παιδάκια μας. 100 γραμμάρια κοινόα βρασμένη. Έναν ή δύο βολβούς από παντζάρι βρασμένο. Mm-hmm. Μήλο πράσινο, mm-hmm. ντομάτα σε κυβάκια, λίγο λεμόνι χυμό, ξύδι μπαλσάμικο. Και φρέσκο κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, κατσικίσιο τυρί με γιαούρτι. Είναι σος. Όχι. Αυτό είναι από πάνω το τόπινγκ. Ναι, ας το λέμε για σάλτσα. Mm-hmm. Εγώ, όλες τις σαλάτες είναι ένα μοντάρισμα, το λέμε. Λοιπόν, ναι, ένα μοντάρισμα, ένα συνδυασμό. Το κοινόα. Το κοινόα. Ναι, για το κοινόα, πες για το κοινόα. Είναι βρασμένα αυτή τη στιγμή, ένα προς δύο. Ένα προς δύο. Και σως, να το ξεπλύνετε αρχικά για να το φύγει πίκρα. Ναι, θέλει ξεπλύμα. Και θα πω και από την εμπειρία μου ότι εγώ βράζω κοινόα μια φορά τη βδομάδα, το αφήνω να ρουφήξω νεράκι και μετά το κρατάω σε ένα τάπερ στο ψυγείο και φτιάχνω κάθε μέρα τη σαλάτα μου, προσθέτω. Το έχω δηλαδή έτσι βρασμένο στο ψυγείο σε τάπερ για μια εβδομάδα και δεν παθαίνει τίποτα. Το εξήγησες πάρα πολύ σωστά. Απλώς στο βράσιμο, όπως βάζουμε ένα προς δύο φορές νερό, εκεί που πάει το πολύ νερό γρούφιξ, το τραβάμε από τη φωτιά. Με ένα καπάκι και το αφήνει να φουσκώσει μόνο του. Κατάλαβα. Και μετά με ένα πυρουνάκι το σπάμε. Δεν βγαίνω... Ζαν-Λουάκι. Μη σπάει όλο. Αντίστοιχα, χθες έκανα πρώτη φορά πληγούρι, έκανα μια σαλάτα ταμπουλέ. Ναι. Και ενώ ακολούθησα τις οδηγίες για το νερό, μου φάνηκε λίγο πιο βρασμένο. Έπρεπε να το τραβήξω νωρίτερα από το νερό. Ναι, θέμα βράσιμο, τίποτα άλλο. Άρα με το που πάρει μία βράση και στην κοινόα και στο πληγούρι, γενικά, αντίστοιχα τότε μπράβο, το παίρνουμε. Μπράβο. Το αφήνουμε λίγο να φύγει έξω από τη φωτιά μετά, να τελειώνει το ψήσιμο, ας το λέμε έτσι. Ναι, εγώ το άφησα κανένα τέταρτο να βράσει και μετά το τράβηξα. Ναι. Το παράκανα, μάλιστα. Λοιπόν. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Βάζουμε σκόρδο. Και δεν βάζεις εδώ. Εγώ μου αρέσει πολύ. Και σε εμάς. Βάζεις σκορδάκι. Εδώ δεν φοβόμαστε να δοκιμάσουμε. Εδώ αυτή είναι η σαλάτα. Θα δεις πόσο δροσερό και εύκολο και διαιτητικό. Ναι. Λαδάκι. Πολύ ωραία. Θέλουμε λίγο λαδάκι. Ναι, το κοινό θέλει και να πάρει γεύση από τα υγρά ή από τα μπαχαρικά ή από τα αρωματικά. Οπότε ταιριάζει. Θέλει αρκετά, φαίνεται, αλλά καλό. Λίγο ξύδι βαλσαμίκ. Βαλσαμικό. Τέλεια. Λοιπόν, ντοματάκια. Ναι. Επειδή το μάτι είναι ωραίο. Και πολύχρωμη και ωραία. Θα δεις τώρα για κρώμα. Δεν έχω αμφιβολία, Ζαν-Λουί μου. Είσαι λοιπόν, για κρώμα, για να είναι ωραίο στην παρουσίαση. Εδώ έχουμε βάλει το ξύδι. Ναι. Λοιπόν, γενικά βάζουμε και λίγο, όσο περίεργο, αλλά θα δεις τόσο νόστιμο που είναι, λεμόνι και ξύδι που μπήκε μέσα. Αλλά και το λεμόνι το έχουμε και απάνω μαζί με το μήλο. Λοιπόν, κρώμα. Εδώ, μια παλιά Ζαν-Λουί, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, παρακαλώ, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Θέλω να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Πολίνα Αργυροπούλου, γιατί με ενημερώνουν για ένα συμβάν στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Πολίνα, καλημέρα. Σταματήνα, αυτή τη στιγμή έχουμε πυροβολισμού στο Κοινοβούλιο του Ιράν και στο Μαυσολείο του Αγιατολά Χομενί. Σύμφωνα με τα πρακτορία, είναι ένας με τρεις οι ένοπλοι που έχουν εισβάλει μέσα στο Κοινοβούλιο, τραυμάτισαν πρώτα το φρουρό και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ. Δεν γνωρίζουμε πώς είναι οι τραυματίες. Αρχικά έλεγαν για τρεις τραυματίες μέσα στο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια όμως έχουμε ένα δεύτερο περιστατικό στο τζαμί, όπου και εκεί μιλάνε για τραυματίες. Συν ότι υπάρχει και μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι ανεπιβεβαίωτος. Άρα είναι συμβάντα που συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα παρακολουθούμε. Ακριβώς, και να πούμε βέβαια ότι είναι μια ημέρα μετά τις κυρώσεις και εναντίον του Κατάρ και την ανοιχτή υποστήριξη του Ιράν προς το Κατάρ. Μάλιστα. Θα συνδεθούμε εκ νέου όταν έχουμε εικόνα και περισσότερα στοιχεία. Πολύ, να σε ευχαριστούμε πολύ.
Τι γίνεται στον κόσμο, Ζαν Λουί μου, τι γίνεται. Έβλεπα και τι έγινε χθες στην Notre Dame de Paris. Δηλαδή να πηγαίνεις για συναυλία στην Παναγία των Παρισίων και ναι, να είσαι εγκλωβισμένο. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τη συνταγή μας. Είστε εδώ με μια παλιά υφασμό. Αυτό καλή πάει. Με το παντζάρι δεν βγαίνει με τίποτα από το ρούχο. Ναι, αναπαλίγο, γι' αυτό είπα. Εμείς θέλουμε το χρώμα. Όταν τρώω παντζάρι, βάζω κι εγώ σαλιάρα, σαν τις κόρες μου, να μην λερώσω αυτό που φοράω. Λοιπόν, ένα κολπάκι εδώ. Κοίτα καλέ. Όταν ο σεφ δεν φοβάται να μοιραστεί τα μυστικά του με τον κόσμο. Όχι, όχι. Το παντζάρι φυσικά το κρατάμε. Το ανακατεύεις και έχεις το χρώμα. Φοβερό. Και αυτή είναι η παντζαροπετσέτα, όντως. Δεν... την κρατάς την άκρη και λες, με αυτή θα κάνω τέτοια. Λοιπόν, δώσαμε το χρώμα μας. Για απίστευτο. Λίγο χρωμάκια, γιατί θέλει. Άρα το παντζάρι δεν θα το χρησιμοποιείς για να το βάλεις σαλάτα, είναι μόνο για το χρώμα. Ναι, γεύση, το χρώμα. Το άρωμα είναι... θα το νιώσουμε. Βέβαια, εδώ είναι η γεύση. Εδώ είναι. Η γεύση ακούει, ένα δύο. Παιδιά, είναι απίστευτο. Πώς το βλέπεις. Μπράβο. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να σερβίρισμα έμεινε. Ναι, αλλά βάλουμε το πράσινο μήλο. Άντε για να προλάβουμε και την άλλη. Την άλλη, λοιπόν. Δώσε μία την κάρτα για αυτήν, να περνάνε τα υλικά ενώ τη μοντάρουμε. Για αυτήν, γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε γρήγορα την επόμενη. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Βάζουμε και το μιλαράκι για μιλαράκι χρώμα. Καλά, μήλο. Παιδιά, είναι φανταστική η σαλάτα. Το πράσινο μήλο από πάνω. Είναι από αυτά τα φαγητά που τα βλέπεις μπροστά σου στα πιάτα και δεν θες να τα πειράξεις. Mm-hmm. Έτοιμη. Κολιάνδρο. Κολιάνδρο για άρωμα. Και το τυρί. Πω, το τυρί που είναι με γιαούρτι, μου πες. Γιαούρτι. Τώρα εγώ το κάνω λίγο επαγγελματικό. Κάτσε λίγο, είναι γιαούρτι που το έχεις αναμίξει με τυρί. Γιαούρτι με μανούρι. Το οποίο το έχεις αναμίξει εσύ. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις πάρει γιαούρτι και μανούρι γιαούρτι, και τα έχεις ανακατέψει. Voilà. Εντάξει, voilà. Très bien. Συγχαρητήρια.